Να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε να δούμε από την σελίδα της Δροδιακής Δωδεκάνησα τι αναφέρει. Νέες πτήσεις από Ολλανδία και Γερμανία προς την ΚΟ θα έχουμε. Οικονομικά υγιής και αυτοδύναμος ο Δήμος ΚΟ. Είναι ο απολογισμός του 16 και τα στοιχεία για το 17 που αποτυπώνουν μια νέα και ελπιδοφόρα πραγματικότητα για τον Δήμο της ΚΟ. Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για την πολύμηνη καθυστέρηση στις αποζημιώσεις σεισμόπληκτων της ΚΟ. Χαιρετισμός του Δημήτρη Γάικη στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι τα κύρια θέματα, αγαπητοί μου φίλοι. Και ανωτελεία, γιατί θα σας παραπέμψουμε τώρα να δούμε κάποια άλλα, αγαπητοί μου φίλοι, κάποια άλλα στοιχεία, κάποια άλλα θεματάκια, τα οποία έχουν να κάνουν με τι. Καταρχήν, θα πάμε να δούμε τις προτροπές και την διαφορετική σκέψη μέσα από τα παιδιά του «Δες το θετικά». Πώς δηλαδή, κάτι το οποίο ξεκινάμε την ημέρα μας, είναι οι καθημερινές μας σκέψεις, είναι τα προβλήματα που μας βαραίνουν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, πολλές φορές μας χαλούν τη διάθεση, κάνουμε και λάθη στο τι αποφασίζουμε, ενώ θα μπορούσαμε καθημερινά να σκεφτόμαστε και κάτι άλλο, κάπως διαφορετικά την όλη κατάσταση, πώς μπορεί αυτή να σταθεί. Λοιπόν, πέραν αυτού, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πάω και σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε με τον Αθηναϊκό Σύλλογο εκεί στο Turbo Springs, που έκαναν βεβαίως την όμορφη βραδιά τους. Βρέθηκαν όλοι εκεί, οι φορείς, οι επίσημοι της πόλης, ο κύριος Δήμαρχος Χρυσόστομος Αλαχούζος, όμορφα λόγια, χόρεψαν, διασκέδασαν και εδώ δυνατά χτυπά το ελληνικό στοιχείο. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα κλείσουμε με το τρίτο κομμάτι και ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το Greek Traditional Group και πάλι ομογένεια, αφού όπως σας είπα η δασκάλα χορού Αναστασία Σπυροπούλου Μαστρανδρέα με τα παιδιά της, γύρω στα 30-35 παιδιά, βρέθηκαν καλεσμένοι εκεί στη Μελβούρνη και στο ελληνικό Γλέντι και όπως καταλαβαίνετε έδωσαν τον καλύτερο χορευτικό εαυτό τους και όχι μόνο. Όλα πήγαν καλά. Ελπίζω να έχουμε κι άλλο υλικό αργότερα, όμως για την ώρα θα δούμε όλα αυτά και τα τρία σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας αμέσως τώρα. Μεμέντο μόρι. Αυτό είναι μια φράση από τους στοικούς φιλόσοφους που άμα την εφαρμόσεις και τη θυμάσαι κάθε μέρα θα σου αλλάξει τον τρόπο ζωής σου. Σημαίνει ότι θυμίσου ότι θα πεθάνεις, ότι είσαι θνητός και αυτό πρέπει να έχει μια θετική επίδραση στα πράγματα που εμείς κάνουμε, σκεφτόμαστε και λέμε. Πόσο τέλειο θα ήταν να φλερτάρεις με το πρόσωπο που σου αρέσει, χωρίς να φοβάσαι τι θα πούν οι άλλοι. Πόσο τέλειο θα ήταν να μπορείς να επικοινωνείς τις ιδέες στους φίλους σου κάθε μέρα, χωρίς φραγμούς. Πόσο τέλειο θα ήταν να πεις στους γονείς ότι τους αγαπάς, χωρίς να φοβάσαι πώς θα σε κρίνουν οι υπόλοιποι. Κι όμως δυστυχώς δεν το κάνουμε. Θεωρούμε ότι θα έχουμε άλλη μια μέρα, άλλη μια προσπάθεια, άλλη μια ευκαιρία και παρόλο που αυτό είναι αλήθεια, γιατί να περιμένεις. Φοβάσαι μήπως ότι θα αποτύχεις. Ό,τι κι αν γίνει, όποιος κι αν είσαι, θα αποτύχεις, θα πέσεις, θα πονέσεις, θα απορριφθείς. Όμως είναι στο χέρι σου έτσι να κάνεις άλλη μια δοκιμή, άλλη μια προσπάθεια, άλλο ένα βήμα για να καταφέρεις να πας εκεί πέρα που θες και εκεί πέρα που σου αξίζει. Λένε ότι το πιο έτσι πλούσιο μέρος στον κόσμο είναι το νεκροταφείο και έχουν τόσο δίκιο. Ζευγάρια που ποτέ δεν παντρεύτηκαν, όνειρα που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν, αθλητές που ποτέ δεν λάμψανε, μουσικές που ποτέ δεν παίχτηκαν, πίνακες που ποτέ δεν ζωγραφήθηκαν, ιδέες που ποτέ δεν δοκιμάστηκαν γιατί κάποιος φοβήθηκε. Κάποιος επέλεξε σε όλη του τη ζωή να αναρωτιέται τι θα γινόταν αν, παρά να πάρει τη δράση και ίσως και να αποτύχει. Αυτός όμως δεν είσαι εσύ. Κάθε φορά λοιπόν που εσύ θα αποτύχεις, θυμίσου ότι δεν σημαίνει ότι είσαι αποτυχία. Είναι ένα μάθημα, μια ευκαιρία να μάθεις, να αλλάξεις, να βελτιωθείς, να αναγεννηθείς από τις τάχτες σου. Κάνε μου μια χάρη. Αυτό το βίντεο τελειώνει. Σταμάτα να σκρολάρεις, βγες από το Facebook, βγες από τα social media, κλείσε υπολογιστή κινητό και κάνε κάτι για τους στόχους σου. Κάνε κάτι για να πας εκεί που θες. Κάνε κάτι που ο αυριανός εαυτός θα είναι χαρούμενος και ευγνώμων που κάνεις. Κάνε κάτι που ο παλιός εαυτός θα είναι ευτυχισμένος και περήφανος που εσύ κατάφερες. Κάνε κάτι ώστε να είσαι 1% καλύτερος από ό,τι ήσουν χτες. Επομένως, ο χρόνος σου τελειώνει. Φρόντισε λοιπόν να έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε. Φρόντισε να έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι σε στηρίζουν. Μα κυρίως φρόντισε να έχεις ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι το βλέπουν θετικά. Να είστε πάντα καλά.
Ζήσε καλά, γέλα συχνά, αγάπα πολύ. Γενναίος, χαμογελαστός, είναι στο πλευρό μου και με βοηθάει και με στηρίζει. Απόψε έχουμε μαζί μας, δεν θα σας καθυστερήσω, και ο λόγος που καλυστερίζω αυτή τη στιγμή που τρώτε είναι για να μην σας κόψω το χορό. Γιατί όπως έχουμε υποσχεθεί στον Αθηναϊκό Σύλλογο, δεν υπάρχουν λόγοι και προσφωνήσεις. Οπότε όλη η βραδιά θα είναι δικιά μας για διασκέδαση και μόνο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να καλυστερίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και θα αρχίσω από τον κύριο Γενικό Πρόξενο στο Tampa Bay Area, τον κύριο Δημήτρη Σπάρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γενικέ που με την παρουσία σας τιμήσατε το σύλλογό μας. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Κυπριακού Συλλόγου, κυρία Έντζελα Γεωργιάδη. Την πρόεδρο του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας, την κυρία Έφη Βασιλείου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλειο Θείο, ο οποίος είναι πρόεδρος του νεοσυλλεκτέντος σωματείου των Μεσσηνίων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Χάτσιο, ο οποίος είναι κυβερνήτης της Μακεδονικής στις νοτιοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε τον κύριο Λαμπριανάκο, πρόεδρο των Λακώνων. Έχουμε τον κύριο Στέλιο Μάτιου, ο οποίος έχει ιδρύσει το τμήμα των καρκινοπαθών ελληνοπαίδων στο All Children's Hospital. Μεγάλη τιμή απόψε είναι για μας που έχουμε τον Γενικό Γραμματέα των Αθηνοπυρεωτών από τη Βοστόνη, τον κύριο Θέμη Βούλγαρη. Κύριε Βούλγαρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον κύριο Πέτρο Μάστορη, ο οποίος γράφει στο περιοδικό Ελληνική Φωνή του Σικάγου. Και φυσικά τον αγαπητό μας κύριο Σταύρο Μαρμαρινό, τον ανταποκριθήτη του Εθνικού Κήρυκος. Επίσης, μπροστά μου έχω ένα αγαπημένο πρόσωπο της Φωνής των Ελλήνων, τον Άγγελο Αγγελάτο. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προσφέρεις στην ομογένεια και γενικά στον ελληνισμό. Επίσης έχουμε την αγόραστη δωρήτρια κυρία Αλεξάνδρα Λαζίδη. Η κυρία Αλεξάνδρα Λαζίδη τα δύο τελευταία χρόνια που κάνουμε το χριστουγεννιάτικο πάρτι των παιδιών είναι αυτή που πληρώνει τη μουσική μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Λαζίδη. Έχουμε τον κύριο Ευρυπίδη Κόντο. Όλοι θα λέτε ότι ίσως να ξέχασα τον αγαπητό σε όλους μας, κύριο Χρήστο Λακούζο. Τον αγαπητό δήμαρχο του Τάρπον Σπρινς, τον οποίο άφησα τελευταίο γιατί θέλω να καλέσω να μας πει ένα χαιρετισμό. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σε λίγο τα κορίτσια του Συλλόγου θα πουλήσουν ορισμένα εισιτήρια, θα είναι 50-50 για να μην δίνουμε μικρά δωράκια. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι την άλλη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, ο Αθηναϊκός Σύλλογος, ως συνήθως, θα εορτάσει τα κούλουμα που λένε στην Ελλάδα, στο Shelter 6 του Power Park. Θα έχουμε μυστήσιμα, λαγάνες, φασολάδα τα οποία θα μας προσφέρει ο Τέρης του Ακρόπολης Αυτοκριτητού. Και θα έχουμε την ίδια μουσική που έχουμε εδώ. Οι μουσες θα μας διασκεδάσουν και στο πικνίκ μας. Και όλα αυτά μόνο με 10 δολάρια. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και θα μου καλούσα τον κύριο Χρήστο Λαφούζο να μας δώσει ένα χαιρετισμό και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Έλα, δήμαρχέ μου.
Ευχαριστώ, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε όλοι εδώ μαζί σήμερα, απόψε, για να γιορτάσουμε με τους Αθηναίους. Αλλά προπού να αρχίσει αυτή η διασκέδαση, ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σύλλογο των Αθηναίων, αν και την αρχηγία της κυρίας Ελένης Καριοφίλη, το Δημοτικό Συμβούλιο, σε όλους τους μέλους της οργανώσεως, αλλά περισσότερο εσάς που δίνετε αυτή την υποστήριξη στην οργάνωση αυτή, η οποία αυτή η οργάνωση κάνει μεγάλες προσφορές στην ελληνική γλώσσα, στα σχολεία της περιφέρειας, και γι' αυτό όλοι μαζί, let's give them a round of applause. Ιδιαίτερα θέλω να συγχαρώ τη μουσική η οποία θα μας διασκεδάσει απόψε, αλλά και τον ελληνικό σταθμό τηλεοράσεως, το Greek Voice και τον εθνικό Κήρυκα, οι οποίοι πάντοτε γράφουν θετικά θέματα για το Τάρκος Πρέξ. Θέλω όμως να σας επιθυμίσω ότι η εθνική μας γιορτή, η οποία έρχεται σύντομα στις 18 Μαρτίου, before you know it, you'll be here, να είστε όλοι εκεί παρόν, να δώσετε και την παρουσία σας και να δώσετε την your support to this beautiful σε αυτή την όμορφη παράλαση την οποία έχουμε κάθε χρόνο. Και από ό,τι έχω μάθει πριν 2-3 μέρες, θα έχουμε και αρκετούς επίσημους από την Ελλάδα για να γιορτάσουν μαζί μας την εθνική μας γιορτή. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και για την υποστήριξή σας εδώ σε αυτή την οργάνωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αραχούζο. Θα ήθελα να σας θυμίσω, όπως είπε ο κύριος Αραχούζος, κάθε χρόνο ένα μέρος από το κέρδος της Κοροϊσπερίδας και του Πίκνη δίνουμε στο AFLG, που είναι για την ελληνική γλώσσα, το St. Petersburg Talents. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Επίσης, υποστηρίζουμε και την κυρία Κοκόλη, η οποία είναι η πρόεδρος των εκπαιδευτικών της Αμερικής. Όσοι Αθηναίοι θέλετε και φίλοι των Αθηναίων να παρελάσουμε, ξέρετε που είναι η παράταξη, μπλε παντελόνια, άσπρες μπλούζες, οτιδήποτε παπούτσι, και από τον Αθηναϊκό Σύλλογο Φρίτο Λάντς αυτή την ημέρα. Σας παρακαλώ πολύ να μην πείτε, η παρέλαση είναι της Καριοφίλη, του Σισόη, του Αγγελάτου, του Αλφα, του Βίτα. Η παρέλαση είναι όλων μας. Είναι υποχρέωσή μας να έχουμε στην παρέλαση το στοχωρό, δεδομένου ότι θα έχουμε 45 επισήμους από την Ελλάδα, τους οποίους πρέπει να τιμήσουμε, και μεταξύ αυτών θα έχουμε τη φιλαρμονική του πολεμικού μας ναυτικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε αυτή την αίθουσα και να υπάρχουν λίγα άτομα. Φροντίσαμε το εισιτήριο να το βάλουμε $50 για να είναι προσιτό σε όλα τα πορτοφόλια. Γι' αυτό ελάτε στην παρέλαση, ελάτε μαζί με τους Αθηναίους, free lunch, και θα δείξουμε ότι ο Αθηναϊκός Σύλλογος είναι δυνατός. Μπράβο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και καλή μας διασκέδαση. Thank you.
πάνω στην αμάνα μου.
σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ την ταβέρνα. Να σ' αγαπώ την ταβέρνα, το φορτούνε σε πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά και του χρόνου με υγεία.